Καλημέρα σας από το γνωστό μέρος των πρωταθλητών. Σήμερα είναι Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου και είμαι εδώ για να δείξω τι γίνεται σήμερα στο υποανέγερση γήπεδό μας. Λοιπόν, να αρχίσω με τη θλίψη μου για το θάνατο 21 ατόμων το 1981 στο γήπεδο Καραϊσκάκης που έπαιζε ο Ολυμπιακός ΑΕΚ. 20 εξ αυτών ήταν Ολυμπιακοί και ένας ΑΕΚ, και ελπίζω ποτέ ξανά να μην γίνει τέτοιο φαινόμενο σε γήπεδο. Ελπίζω και εύχομαι. Λοιπόν, αθάνατη. Λοιπόν, προχωράω με τα δικά μας. Λοιπόν, ξεκινάω από την παλιά 567 που βλέπω εκεί πέρα ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα έχουν μπει ψηλά σίδερα και καλούπια. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω να έρθω από την Τετάρτη. Ναι, από την Τετάρτη. Να ξέλιψω μια μέρα. Την Πέμπτη, λοιπόν. Εδώ, στην κεντρική επισήμων δεν γίνεται κάτι. Επάνω στη γωνία εκεί πέρα, οργασμός δίπλα στον πυλώνα από άτομα που στην ξύλα, καλούπια και τα λοιπά, και στο πάνω μέρος, τα οποία εδώ είναι ήδη στημένα και έχουν φανεί οι κερκιδοφόροι. Κερκιδοφόροι παντού στη γωνία, γιατί λίγο δίπλα όχι, παντού υπάρχουν. Λοιπόν, πάμε. 21, και βλέπω και την πρέσα Παύλα Προβοσκίδα να είναι έτοιμη να ρίξει στην 21, δηλαδή στην ένωση της 21 με την κεντρική, σε εκείνο εκεί το κομμάτι, το οποίο τώρα είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Όλοι οι κερκιδοφόροι έτοιμοι, μια χαρά. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι ο πυλώνας, ο βόρειο. Δυτικός, λοιπόν, προχωρώντας βλέπω την κεντρική, δεν βλέπω να γίνεται κάτι, είναι σε επίπεδα. Εδώ έχουν μπει, ζωγράφισε το γιατί έχασα το κόλπο. Λοιπόν, εδώ έχουν μπει οι κερκίδες, λίγο πιο πέρα είναι ψιλοέτοιμοι για να μπουν κερκίδες. Επίσης στο πρώτο μέρος εδώ πέρα έχουν μπει και τα κόλπα πάνω για το στέγαστρο. Και εδώ, όσο πάει δηλαδή, και όπως παρατηρώ, στην αρχή είναι φτιαγμένη, μετά λίγο πιο λιγότερο μέχρι εδώ, αλλά όμως όλα αυτά γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και θα έχουμε αποτελέσματα γενικώς, γιατί κάθε μέρα και ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, ωραία. Εχθές είχαμε το μάτς με τον Ατρόμητο για το κύπελλο Ελλάδος. Κερδίσαμε 1-0 με ένα πέναλτι το οποίο προκάλεσε κάποιες διαμαρτυρίες, γιατί ήταν ελαφρός, λίγο παραπάνω έξω από την περιοχή. Λίγο. Λοιπόν, τώρα λίγο πολύ δεν υπάρχει κόλπο. Έτσι, λοιπόν. Και ακούστηκαν διάφορα. Έτσι, πως λέει, είναι λίγο παραπάνω να τα αφήσω. Λοιπόν, πολλές ρητορικές. Ότι δεν πρέπει να κερδίζουμε έτσι και δεν και δεν και δεν. Λοιπόν, έχω να πάω πάνω σε αυτό ότι δεν θα σκούσουμε μόνο εμείς. Έτσι, γιατί τον τελευταίο καιρό και τα λοιπά γίνεται αυτό. Σκούζουμε εμείς, θα σκούζουν και άλλοι. Για να γίνει ένα
αξιόπιστο και δίκαιο παιχνίδι που λέγεται ποδόσφαιρο, πρέπει πρώτον, καταρχήν πρέπει να φτιάξουν, τα δέλτα, δηλαδή διαιτητές, να είναι όπως πρέπει σε όλα τα μάτς, έτσι. Δανεικοί. Δεν μπορεί κάποιες ομάδες να δίνουν από εδώ από εκεί πόσους παίχτες και μετά στο τέλος του μάτς να βγάζουν selfie και να φεύγουν με αγκαλιές, έτσι. Και δικαιοσύνη. Αυτοματοποιημένα πράγματα. Έκανες αυτό, αυτή είναι η ποινή. Όχι στον έναν μία ποινή και στον άλλον άλλη. Έτσι. Για παράδειγμα, τιμώρησαν τον Μάνταλο, λέει, από το βίντεο κτλ. Άμα πιάσω εγώ ανάλογες περιπτώσεις, τα χάλια μαύρα. Λοιπόν, επίσης όταν οι άλλοι σε πολεμάνε με πιστόλια, δεν μπορείς να πας σε μία νεροπιστά και να σας παρακαλώ, δεν γίνεται να με πυροβολήσετε να παίξουμε καλά. Δεν γίνεται. Λοιπόν, καλύτερα να σκούζουν οι άλλοι παρά εμείς. Λοιπόν, έτσι πάει. Είμαστε ιεραπόστολοι μέχρι κάποιο σημείο. Και ο Άγιος φοβέρα θέλει, λέει, έτσι. Λοιπόν, ωραία. Επίσης, συγκεκριμένος παίκτης του Ατρομήτου καταφέρθηκε απόλυτα απαξιωτικά κατά της ομάδας μας, για την ομάδα μας. Λοιπόν, ο οποίος εξαρτάται ποιος το λέει, έτσι, άμα το λέει αυτός. Και κανένας δεν πρέπει να λέει τέτοια πράγματα, βέβαια, έτσι. Λοιπόν, κάποια άτομα γυρολόγοι, τους εύχομαι να αποκτήσουν πραγματική ταυτότητα και να είναι αυθεντικοί όπως πρέπει. Όχι όπου φυσάει ο άνεμος και σόου. Λοιπόν, αυτά. Μόνο εδώ πέρα είναι ο νότιο δυτικός πυλώνας, όπως πρέπει. Κάποιος είναι πάνω, κάνουν κάποια δουλειά. Δεν ξέρω τι έγιναν, να βάλανε τους 21 πόντους που μας λείπουν. Και μετά από όλη αυτή την πρώτη προσέγγιση του θέματος, πηγαίνω γύρω-γύρω να δω τι γίνεται από πιο κοντά. Λοιπόν, εκεί πέρα είναι ο πυλώνας, ο οποίος βγήκαν τα καλούπια και άρχισε και σηκώνεται. Καλορίζικος, καλοτάξιδος, είναι ο τέταρτος και τελευταίος. Και κόσμος κάτω με φυσική καπέλα του κυρίου Χουμαίδη, οι οποίοι δουλεύουν τους πυλώνες. Σίδερα, παρασίδερα εδώ πέρα γίνεται ένας οργασμός από υλικά. Εδώ μπορούμε να δούμε το γήπεδο και να δούμε και την πρέσα τι κάνει εκεί πέρα. Η ρίχνη έχει την πρόθεση να ρίξει στο σημείο εκεί πέρα που σας δείχνω, ανάμεσα σε 21 και ένωση με πυλώνα. Ωραία. Λοιπόν, να και πάνω από το τζίγκο τι ακριβώς γίνεται. Εδώ πέρα γίνεται ο πυλώνας, ένα... κάποιες εικόνες οι οποίες θέλουν το απόλυτο τέντομα. Λοιπόν, και εδώ ο χώρος. Λοιπόν, έξω από την είσοδο του εργοταξίου. Δεν βλέπω να πολύ ρίχνει η πρέσα εκεί πέρα, αλλά και να μην ρίχνει, θα ρίξει λίγο. Έτοιμη είναι. Λοιπόν, εδώ βλέπω ένα γερανό ο οποίος είναι ανενεργός, αλλά ήταν ο γερανός που είχα ονομάσει Μανώλο Χιμένεθ και μετέπειτα Μαρίνο Ζουνίδη, και τώρα πάει, θα πρέπει να ξαναρχίσω με τα ονόματα, γιατί η ομάδα μας χτες έβγαλε πάθος, έβγαλε δύναμη, έβγαλε αυτό που περιμέναμε, να παίξει όπως πρέπει, με κάποιες δεν ήταν όλα σωστά, τέλος πάντων.
έτσι. Αλλά μην περιμένουμε από τη μία στιγμή στην άλλη να δείξουμε τη φοβερή εικόνα που είχαμε στα περσινά μάτς. Θέλει υπομονή το πράγμα και σιγά σιγά. Επίσης, αν έρθει και ο Ραούχο που λέει ο κύριος Χιμένεθ και αν μείνει και ο Πόνσε, τότε η ομάδα ισχυροποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό, αφάνταστα. Ωραία. Και μετά σε τους διάφορους τυχαίους εκεί πέρα να ζητάνε ένα λεπτό δημοσιότητας. Εδώ έχουμε καλάθι από το Άγιο Όρος, γιατί από τα μετέωρα δεν ήταν, μου την είπανε. Ωραία. Λοιπόν, ο πυλώνας και εδώ βλέπω ότι μπαίνουν καλούπια γρήγορα για να σηκωθεί το μέρος. Λοιπόν, και από εδώ ακόμα καλύτερα μπορούμε να δούμε τι γίνεται στο χώρο. Με λίγα λόγια, σηκώνεται εξέδρα όπως πρέπει, η οποία θα ενώσει πυλώνα και την παλιά δέκα της σκεπαστής, η οποία προς το παρόν δεν ξέρω πότε και αν θα κλείσει, γιατί είναι είσοδος έξοδος οχημάτων και τροφοδοσία σε όλη τις κατάστασεις εδώ πέρα. Λοιπόν, όλο αυτό σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μια χαρά. Λοιπόν, προχωράω προς τα επάνω. Εδώ υπάρχουν κάποια καλούπια. Εδώ στείνονται κάποια άλλα καινούρια πιο πάνω. Έτσι. Και προχωράμε ώστε να φτάσουμε στην ακόμα καλύτερη διαβάθμιση εδώ. Έτσι. Και στην ακόμα καλύτερη διαβάθμιση εδώ. Λοιπόν, πάει βαθμία όπως έχω διαπιστώσει το αυτή η ευθεία εδώ πέρα της παλιάς 18. Ο πυλώνας επάνω είναι έτοιμος. Αν είπαμε θέλει αυτό το λίγο. Και σήμερα πολλοί εργάτες προχωράνε το γήπεδό μας. Αεκάρα. Άλλαξε χρώμα μεγάλη. Τι κόλπο είναι αυτό. Μάνταλος. Μόνο ΑΕΚ και στην Ολλανδία. Ο Τρέχτη, μια χαρά. Και εσύ άλλαξε χρώμα. Original 21, ωραίο. Όπως πρέπει. Λοιπόν, πίσω από την 21, στα Κάγκελα. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι το κόλπο τελικά η πρέσα
τι κάνει. Λοιπόν, πρέπει να ρίχνει εδώ μέσα στα καλούπια. Μια χαρά. Και μέσα από τα κάγκελα. Τι γίνεται και τι έχει γίνει μάλλον για την ακρίβεια. Λοιπόν, εκεί ρίχνει μέσα. Και προχωράω προς τα πέρα. Λοιπόν, επάνω εδώ βλέπω ότι εκτός από τα άλλα εδώ που έχουν τακτοποιηθεί και το κόλπο εκεί πέρα που θα στηρίξει το σκεύαστρο ετοιμάζεται, έτσι. Την Κυριακή παίζουμε με τον Office 3. Καλό είναι να πάμε όλοι στο γήπεδο για να δει και ο Μανόλο ότι έμπρακτα τον αγαπάμε, όχι μόνο στα λόγια, θα πιάσει το πονούμενο, και επίσης δεν θα σκούζουμε, μόνο εμείς τόσα χρόνια. Μετά ήρθαν άλλα χρόνια τώρα, έτσι, πολλά χρόνια έρχονται γενικούς και εμείς είμαστε οι περισσότερο θυγμένοι από όλες τις καταστάσεις. Λοιπόν, από εδώ και πέρα θα σκούζουν και άλλοι, όπως φαίνεται, έτσι. Δεν είμαστε εμείς οι μόνιμοι ή οι περισσότερο, τέλος πάντων, αν όχι μόνιμοι χαζοί, λακαμάδες της υπόθεσης. Λοιπόν, αυτά. Πέρα από ηθικές και παραηθικές, εδώ υπάρχει ισονομία. Λοιπόν, προχωράω. Και εδώ πάει καλά το πράγμα και καθημερινά πάει καλύτερα. Μία άποψη όλου του χώρου. Μάλλον το κύριο βάρος έχει πέσει απάνω εδώ πέρα για να γίνει το η τελευταία οριζόντια κολόνα, δεν ξέρω πώς να την πω. Λοιπόν, ωραία, γιατί πιο πέρα εδώ έχει γίνει ήδη. Ωραία. Λοιπόν, τώρα τι μπορούμε να δούμε από εδώ. Από εδώ μπορούμε να δούμε το χώρο εκεί πέρα, ο οποίος σε λίγο χρονικό διάστημα θα είναι έτοιμος, και μπορούμε να δούμε εκεί πέρα τα καλούπια στην δίπλα στην 21, στην 21 δηλαδή, άμα δεν θολώσει και την έχει μακριά, τα οποία βλέπω φως ρίχνει η πρέσα. Ωραία, αυτά τα δύσκολα πλάνα γιατί δεν μας έκανε το χατήρι. Αυτά.
εκεί στο βάθος άλλα καλούπια. Σηκώνεται εκεί η κατάσταση να γίνει κολόνα, να ενωθεί με την παλιά 5-6-7. Αξίζει τον κόπο να το δούμε και αυτό. Και κάπου εδώ θα τελειώσει μια πλήρη περιστροφή στο γήπεδο, την οποία ελπίζω να απολαύσατε όσο εγώ. Έτσι. Λοιπόν, ο μοναδικός μας στόχος είναι το κύπελο φέτος, όπως φαίνεται. Είμαστε με το 1,5 πόδι. Καλό είναι να βάλουμε και το άλλο μισό, το πιάσα το πονούμενο, και να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση. Ωραία. Λοιπόν, αυτά. Επίσης να θυμηθώ ότι το 2013 όταν πέφταμε, πανηγύρια, χαρές, εντάξει, okay. Λοιπόν, ένας πρέπει να παίρνει την απάντησή του κάποτε. Και επίσης να πω και το εξής, δεν είχαν και μια ευκαιρία να πεις ότι θα κερδίζανε. Λοιπόν, ήταν σοβαρή η ΑΕΚ και δεν τους άφησε περιθώρια. Λοιπόν, ο Αντρέας Σιμόες μπήκε και έπαιξε όπως πρέπει κατευθείαν. Και κάπου εδώ κλείνω το προπονητή στο δρομή του, λέω ότι φεύγει. Να πάει στο καλό ο άνθρωπος, άμα δεν του αρέσει εδώ πέρα. Έτσι, άμα δεν του αρέσουν οι συνθήκες, δεν θα είδε καλές συνθήκες. Έτσι. Λοιπόν, και κάπου εδώ κλείνω το βίντεο. Και τα λέμε. Μια ζωή η ΑΕΚ. Λοιπόν, στο κάθετο δρόμο της παλιάς 16-17 υπήρχε αυτό το πεύκο εδώ πέρα, το οποίο κόπηκε. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω για ποιους λόγους, είπανε για την ίδρυψη, ότι οι ρίζες του λέει πειράζουν την ίδρυψη από κάτω. Δεν βλέπω να έχουν βγάλει από κάτω να βγάλουν τις ρίζες. Τέλος πάντων, πριν από όταν η ΑΕΚ είχε πάρει την άδεια να κόψει κάποια δέντρα για πυρασφάλεια, κάποια λίγα, κάμια εικοσαριά, τα οποία θα τους φύτευε πάνω, πιο πάνω, πολύ περισσότερα κτλ. Υπήρχε μεγάλο πρόβλημα και όλοι ήταν πάρα πολύ ευαίσθητοι και γινόταν χαμός. Οπότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι όταν η ΑΕΚ κόβει δέντρα νόμιμα και με συμφωνία κτλ., γίνεται πανικός και σκόνεται θύα διαμαρτυριών. Όταν κόβει ο Δήμος, είναι τρίτη. Απλά. Το πιάσα το πονούμενο. Και μιλώντας με άτομα εδώ πέρα, δεν ξέρουν καθόλου το λόγο τον οποίο κόπηκε αυτό το πεύκο. Σιγά μεγάλε μιλάω. Και από ό,τι λένε γύρω γύρω τα δέντρα είναι απείραχτα. Λοιπόν, θα το μάθουμε και αυτό στην πορεία. Λοιπόν, πραγματικό τέλος, κακό τέλος βέβαια με αυτό εδώ πέρα, δεν μ' άρεσε. Τα λέμε. Μια ζωή ΑΕΚ.